Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον οδικό χάρτη για αποκρατικοποίηση ιδιωτικοποίηση της αρχής ηλεκτρισμού, της ΙΤΑ και της αρχής λιμένων μετά το 2015. Επιφυλάξεις εξέφρασαν οι υπουργοί του ΔΥΚΟ. Δεν τίθεται θέμα για πλήρη αποκρατικοποίηση οποιοδήποτε οργανισμού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Στυλιανίδης. Ο πρώτος οργανισμός που θα μπει στη διαδικασία αποκρατικοποίησης, σύμφωνα με τον κύριο Στυλιανίδη, είναι η ΣΥΤΑ. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και την έναρξη του δεύτερου γύρου αδειοδότησης για την ενδιάμεση λύση για το φυσικό αέριο. Ο οδικός χάρτης αφορά τη μεθοδολογία και γενικότερα το χρονοδιάγραμμα των αποκρατικοποιήσεων με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διασφαλίζονται πρώτον η συμμετοχή των εργαζομένων σε όλη τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και είναι εκ των όνου κάνευ η δυνατότητα των εργαζομένων να συμμετάσχουν στη διαδικασία της μετοχοποίησης. Δεύτερον, αντιμετωπίζεται ο κάθε οργανισμός με τις ιδιαιτερότητες του. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο το οποίο θα ακολουθηθεί για όλους τους οργανισμούς. Η όλη διαδικασία θα είναι εξελιχτική και θα διαρκέσει ουσιαστικά για τα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα διασφαλιστούν θέματα που άπτονται και διασφαλίζονται θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και κυρίως του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας των ουσιωδών υπηρεσιών που το κράτος υποχρεούνται να παράσει στους πολίτες. Ταυτόχρονα, με την απόφαση αναλαμβάνεται η υποχρέωση να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών των οργανισμών και θα επιδιωχθεί την ίδια ώρα με κάθε τρόπο να εξασφαλιστεί το συμφέρον του πολίτη καταναλωτή. Η πρώτη αποκρατικοποίηση θα γίνει μετά από 2 χρόνια, όπου θα υπάρξει συστηματική προετοιμασία και αναδιάρθρωση συγκεκριμένου οργανισμού, περίοδος όπου αναμένεται να μπούμε σε στάδιο ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία και με βάση τις προβλέψεις που έχει ακόμα και το μνημόνιο θα ξεπεραστεί η ύφεση. Ο διάλογος με τις ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συνεχιστεί όλη αυτή την περίοδο, ακόμα και οι τεχνικές επιτροπές που προβλέπονται και διαλαμβάνονται σε αυτή την απόφαση θα αξιοποιήσουν το υπάρχον στελεχειακό δυναμικό του οργανισμού έτσι ώστε να πάμε στην καλύτερη δυνατή αναδιάρθρωση. Δεν τίθεται θέμα πλήρους ιδιωτικοποίησης ουσιαστικά σε κανένα μη κρατικό οργανισμό.